Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τρεις διαφορετικές πλατφόρμες, Binance, Crypto.com και Revolut. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δείξω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τραπεζικές μεταφορές ανάμεσα σε αυτές τις τρεις πλατφόρμες, πώς μπορείτε να κάνετε λοιπόν αναλήψεις από την Binance σε Fiat Currency, με τα χαμηλότερα fees που μπορείτε να έχετε λοιπόν στις τραπεζικές μεταφορές και στις μεταφορές των Crypto στις πλατφόρμες αυτές μεταξύ τους, και πολλά άλλα λοιπόν τα οποία θα δούμε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Πιθανόν αρκετοί να είστε εξοικειωμένοι με βασικά πράγματα από την Binance ή από την Crypto, αλλά πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει όλους όσους ασχολείστε λοιπόν με τα κατονομίσματα, οπότε επειδή είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα προτείνω να το δείτε όλο μέχρι το τέλος. Και οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν θα πρέπει να ληφθεί σαν οικονομική ή επενδυτική συμβουλή λοιπόν, απλά πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και να τις βρείτε και μόνοι σας στις πλατφόρμες αυτές. Οπότε, like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις για κρυπτονομίσματα και πολλά άλλα. Ακολουθήστε με και στο Twitter για καθημερινή ενημέρωση και από εδώ. Μείνετε συνορισμένοι στο cryptonea.gr και πάμε να δούμε λοιπόν τις πλατφόρμες. Οπότε θα δείξουμε βασικά πράγματα από την Binance, βασικά πράγματα όσον αφορά αυτό το σκοπό που έχει το βίντεο σήμερα, όχι για την λειτουργία της Binance, μιας και αυτό το έχω καλύψει ήδη σε tutorial βίντεο που είχα κάνει λοιπόν για την Binance και μπορείτε να το βρείτε στα playlist στο κανάλι μου λοιπόν, και αρκετά βίντεο για την Binance. Όποιος έχει απορίες και άλλες βασικές ιδέες και λειτουργίες λοιπόν της Binance, τις έχω καλύψει ήδη, και όποιος έχει ανησυχίες για διάφορα που ακούγονται για την Binance, έχω κάνει μια ενημέρωση εδώ αναλυτικότατη και μπορεί κάποιος λοιπόν να ενημερωθεί. Η Binance είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα λοιπόν, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και δίνει τα καλύτερα προνόμια για τους επενδυτές στα κρυπτονομίσματα και δίνει τις περισσότερες επιλογές για τα πάντα όσον αφορά την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων. Αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων λοιπόν τελευταία, θα δούμε λοιπόν και με τις τεχνικές δυσκολίες και με το σταμάτημα λοιπόν με το προσωρινό σταμάτημα των αναλήψεων που έχουν στην πλατφόρμα, θα δούμε λοιπόν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε ανάληψη λοιπόν τα χρήματά μας από την Binance, να τα μεταφέρουμε σε πλατφόρμες όπως την Crypto και τη Revolut, λοιπόν με έναν έξυπνο απλό τρόπο, και να λειτουργήσουμε λοιπόν και να μπορούμε να κάνουμε μεταφορές και από την Binance σε τραπεζικούς λογαριασμούς και από τραπεζικό λογαριασμό προς την Binance. Θα σας δώσω και μερικά tips λοιπόν για να αξιοποιήσετε έξυπνα αυτές τις πλατφόρμες και για να αποφύγετε λοιπόν και τα fees, να πληρώσετε όσο το δυνατόν λιγότερα fees λοιπόν όταν κάνετε μεταφορές σε αυτές τις πλατφόρμες και να τις αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και τις τρεις πλατφόρμες τις χρησιμοποιώ προσωπικά σχεδόν καθημερινά λοιπόν, τη Revolut, τη Crypto.com και την Binance, και να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πλήρης αυτές τις πλατφόρμες και χωρίς κάποιο τεχνικό εμπόδιο, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα βασικό πράγμα. Θα πρέπει να κάνουμε πιστοποίηση των στοιχείων μας, δηλαδή μια ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγηση, ένα διαβατήριο και ένα λογαριασμό διεύθυνσης και στις τρεις πλατφόρμες. Θα πρέπει να ανοίξουμε λογαριασμό λοιπόν στη Binance, στη Crypto αν δεν έχουμε ήδη, και στη Revolut αν δεν έχουμε ήδη λοιπόν, και να κάνουμε verify τα στοιχεία μας, να κάνουμε λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα και στις τρεις πλατφόρμες, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς περιορισμούς. Λοιπόν, φαντάζομαι οι περισσότεροι έχετε Binance ήδη, αλλά μπορεί να μην έχετε λοιπόν Crypto και Revolut, οπότε ξεκινάμε λοιπόν, δημιουργούμε λογαριασμούς και σε αυτές τις πλατφόρμες. Θα βρείτε link κάτω από το βίντεο για να κάνετε download. Συνήθως λοιπόν έχουν και κάποιο bonus εγγραφής με κάποιο link, οπότε θα βρείτε και τα link κάτω από το βίντεο. Κάντε λοιπόν εγγραφή στην Revolut, είναι εύκολο κάποιος να ξεκινήσει να κάνει πιστοποίηση λοιπόν τα στοιχεία του. Χρειάζεται ένας λογαριασμός διεύθυνσης, οτιδήποτε νερό, ΔΕΗ, κάτι, έστω και στα ελληνικά, ή κάποιο bank statement από ελληνική τράπεζα, κάτι, για να ανεβάσει κάποιος λοιπόν στη Revolut. Όταν γράφετε τα στοιχεία στη Revolut και στη Crypto και τις διευθύνσεις, πάντα να τα βάζετε με αγγλικούς χαρακτήρες, και η Revolut μπορεί να σας βοηθήσει να πιστοποιείτε τους άλλους λογαριασμούς, δηλαδή στην Binance για παράδειγμα, αν έχετε δυσκολία με αυτό εδώ, με το Proof of Address, μπορείτε να κατεβάσετε ένα bank statement από τη Revolut εφόσον έχετε πιστοποιηθεί στη Revolut και να το ανεβάσετε στην Binance. Η Revolut δουλεύει αρκετά καλά, έχει πάρα πολύ καλό customer support, έχει καλή ταχύτητα, οπότε είναι αρκετά εξυπηρετική λοιπόν για αυτό που κάνει. Θα πρέπει να παραγγείλουμε μετά τις κάρτες και από τις τρεις πλατφόρμες, από τη Revolut, από τη Crypto λοιπόν, η Crypto έχει και αυτή η κάρτα, τις έχω παραγγείλει προσωπικά και τις έχω χρησιμοποιήσει, θα σας δείξω πράγματα και από το δικό μου το λογαριασμό από τη Crypto. Θα πρέπει λοιπόν να παραγγείλουμε τις κάρτες και από τις τρεις πλατφόρμες αυτές, πάρα πολύ εύκολο. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, στο Funding Wallet και μετά στο Cards, και παραγγέλνουμε την κάρτα και από την Binance αν δεν έχουμε παραγγείλει ήδη. Τώρα, σαν πρώτη επιλογή να αγοράσει κάποιους κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να
Προτείνω λοιπόν να επιλέξει την Binance λόγω του ότι έχει χαμηλότερα fees και έχει όλες τις δυνατότητες που τα έχω πει έτσι κι αλλιώς, για να μην επαναλάβω τα ίδια. Οπότε η δυνατότητα να αγοράσει κάποιος με κρυπτονομίσματα με κάρτα είναι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Binance, δουλεύει κανονικά, μπορεί κάποιος λοιπόν να κάνει αγορές κανονικά με την κάρτα. Στην περίπτωση που χρειάζεται κάποιος να κάνει τραπεζική μεταφορά, εκεί λοιπόν θα δούμε τώρα τις επιλογές. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα δούμε μερικά ακόμα πράγματα. Όταν πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει ανάληψη, λοιπόν θέλει να βγάλει κάποιο κέρδος ή θέλει να ευστοποιήσει απλά τα κρυπτονομίσματά του, τα assets του και θέλει να κάνει ανάληψη λοιπόν κάποιο κέρδος. Ενώ είχαμε λοιπόν και τραπεζική μεταφορά, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο βίντεο, λοιπόν σε προηγούμενα βίντεο αρκετές φορές και από τα live. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να κάνει τραπεζική μεταφορά άμεσα από την Binance στην τράπεζά του, αλλά μπορεί λοιπόν να κάνει με τους τρόπους που θα δείξουμε τώρα. Για κάποιους δουλεύει η δυνατότητα να κάνει κάποιος λοιπόν μεταφορά στην κάρτα του, για κάποιους άλλους όχι. Για τους περισσότερους δεν δουλεύει στην Ελλάδα, για κάποιους άλλους στο εξωτερικό κάποιες φορές δουλεύει. Αλλά θα δούμε λοιπόν εναλλακτικές και πάλι και δεν είναι εμπόδιο και δεν είναι πρόβλημα αυτό, δεν μας σταματάει. Ίσα-ίσα αυτά που θα σας δείξω σήμερα πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν αρκετά για να εξοικειωθείτε και να εκπαιδευτείτε και με τις πλατφόρμες, διότι αυτό θα το δείτε συνεχώς μπροστά σας και είναι το μέλλον και όχι μόνο τρεις πλατφόρμες που σας δείχνω σήμερα σε ένα βίντεο. Σε μερικούς μήνες και μερικά χρόνια θα έχετε πάνω από 20-30 wallets στο κινητό σας και θα τα χρησιμοποιείτε σχεδόν καθημερινά. Οπότε αυτή θα είναι και μια καλή εκπαίδευση για τις μεταφορές και όλα τα βήματα λοιπόν για να εξοικειωθείτε αρκετά καλά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άνετα και να μπορείτε και στο μέλλον να έχετε ευελιξία στις μεταφορές μέσα από αυτές τις πλατφόρμες και από άλλες πλατφόρμες και να είστε πιο εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Και όταν θέλει κάποιος να πουλήσει λοιπόν το κρυπτονόμισμά του και να το μετατρέψει σε ευρώ για να το κάνει ανάληψη στη τράπεζά του, θα πρέπει να κάνει λοιπόν το εξής πράγμα. Το πρώτο βήμα λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι να πάει στο σημείο εδώ πέρα που λέει Trade, Convert και να μετατρέψει λοιπόν εδώ πέρα από, για παράδειγμα, από οτιδήποτε, από Cardano, από Bitcoin, Ethereum, οτιδήποτε, σε USDT ή BUSD, σε κάποιο stable coin. Μιας και δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας λοιπόν ανάληψη σε ευρώ, θα πρέπει να κάνουμε ανάληψη να κάνουμε πώληση λοιπόν το κρυπτονόμισμά μας σε κάποιο stable coin. Προτείνω το BUSD και θα σας πω σε λίγο γιατί. Να κάνουμε λοιπόν μετατροπή σε BUSD. Και όταν κάνουμε μετατροπή λοιπόν σε BUSD, μπορούμε τότε να το κάνουμε ανάληψη, λοιπόν να πάμε εδώ που λέει μέσα στην πλατφόρμα μας στο wallet, στο fiat and spot και μετά να κάνουμε withdraw λοιπόν, να κάνουμε ανάληψη λοιπόν σε crypto και έχοντας λοιπόν επιλέξει το BUSD, θα πρέπει τώρα λοιπόν να πάρω τη διεύθυνση του BUSD, θα πρέπει να ανοίξω λογαριασμό και να πάρω address από την crypto λοιπόν και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε στην crypto. Έχετε και άλλες επιλογές όπως Coinbase, έχετε Bit2Me, CryptoMat, έχω δώσει διάφορες επιλογές, αλλά τα χαμηλότερα fees έχω δει ότι υπάρχουν στην crypto συνολικά λοιπόν με το να τα μεταφέρεις, να κάνεις sell τα κρυπτονομίσματά σου και να τα μεταφέρεις μετά σε wallet. Έχω δει λοιπόν ότι έχει τα χαμηλότερα fees μετά η crypto για να κάνει κάποιος λοιπόν τη μετατροπή σε fiat και να μπορεί να το κάνει ανάληψη. Για αγορές και trade κρυπτονομισμάτων τα έχει η Binance, μην μπερδεύεστε σε αυτό, αλλά για την περίπτωση που θέλει κάποιος να κάνει ανάληψη λοιπόν σε fiat currency, τα χαμηλότερα fees τα έχει η crypto σε σύγκριση με τις άλλες πλατφόρμες Coinbase, CryptoMat κτλ. Οπότε λοιπόν δημιουργούμε έναν λογαριασμό στη crypto και τώρα θα σας δείξω στη crypto μέσα πώς διαχειριζόμαστε και θα πρέπει να πάρουμε τη διεύθυνση λοιπόν από τη crypto.com και να τη βάλουμε εδώ στην Binance για να κάνουμε ανάληψη λοιπόν σε αυτό το σημείο βασικά, να κάνουμε ανάληψη λοιπόν τα BUSD μας από την Binance να τα μεταφέρουμε στη crypto και από εδώ μετά μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα στείλουμε, να κάνουμε λοιπόν οτιδήποτε θέλουμε από εκεί και πέρα. Οπότε τώρα θα κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή στο wallet και θα κάνω λοιπόν ένα tutorial στο wallet της crypto. Εδώ τώρα λοιπόν είμαι στο wallet της crypto.com, είμαι λοιπόν στην αρχική σελίδα και φυσικά όταν δημιουργήσετε λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη θα βλέπετε 0 λοιπόν, αλλά όπως και να έχει έτσι είναι το περιβάλλον λοιπόν στο λογαριασμό μας στη crypto. Οπότε όταν θέλουμε να κάνουμε μεταφορά από την Binance και από οπουδήποτε λοιπόν να μεταφέρουμε χρήματα εδώ, πηγαίνουμε εδώ ψηλά που λέει transfer. Πατάμε σε αυτό λοιπόν και πατάμε στο deposit και μετά πατάω εδώ στο crypto, έχω δύο επιλογές αλλά πατάω λοιπόν στο crypto, το fiat θα το δούμε μετά, θα το δούμε σε λίγο και εδώ λοιπόν τώρα μπορώ να επιλέξω λοιπόν οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα για να κάνω τη μεταφορά στην crypto, οπότε μπορώ να ψάξω εδώ ψηλά κατευθείαν για BUSD,
Τώρα, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και το USDT, απλά το USDT λοιπόν είναι, χρησιμοποιεί το δίκτυο του Ethereum και χρεώνει υψηλά fees της τάξης των 18-20 δολαρίων για μεταφορές ή και παραπάνω κάποιες φορές για μεταφορές από το ένα ανταλλακτήριο, από το ένα wallet στο άλλο, αλλά και γενικά λοιπόν για μεταφορές η crypto χρησιμοποιεί λοιπόν το δίκτυο του Ethereum, το ERC20, αλλά εάν κάνουμε deposit BUSD μπορούμε να πατήσουμε δίπλα στο ERC, στο BSC που είναι το Binance Smart Chain λοιπόν, και να πάρουμε αντιγραφή τη διεύθυνση από εδώ και να κάνουμε τη μεταφορά λοιπόν, να το βάλουμε στην Binance ή οπουδήποτε αλλού για να κάνουμε τη μεταφορά των BUSD στην πλατφόρμα. Και εφόσον έρθουν τα BUSD σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, τότε μπορούμε να κάνουμε sell και να τα κάνουμε ανάληψη σε οποιοδήποτε λοιπόν ανταλλακτήριο θέλουμε, οπουδήποτε. Οπότε κάνω λοιπόν copy εδώ πέρα τώρα τη διεύθυνση και αυτό εδώ το address θα πρέπει τώρα να το στείλω στην Binance για να κάνω την μεταφορά και να έρθει εδώ. Και τώρα είμαι στην Binance πάλι πίσω λοιπόν και βάζω το address τώρα που πήρα από την crypto που έκανα λοιπόν αντιγραφή και βάζω εδώ επικόλληση λοιπόν, κάνω σίγουρο ότι τα στοιχεία είναι όλα σωστά, δηλαδή ότι έχω κάνει ακριβώς αντιγραφή, αλλιώς αν βάλω κάποιο λάθος μπορεί να χαθούν τα χρήματα. Απλά λοιπόν πρέπει να κάνω σίγουρο ότι είναι λοιπόν ακριβώς η διεύθυνση που έκανα αντιγραφή επικόλληση και συνήθως κοιτάω τα 4-5 τελευταία ψηφία και τα 2-3 αρχικά. Οπότε βάζω λοιπόν copy-paste το address, το BUSD και μετά πρέπει να επιλέξω σωστά λοιπόν και το δίκτυο το οποίο θα μεταφέρω, οπότε επιλέγω το BUSC, το οποίο λοιπόν είναι BSC, Binance Smart Chain. Οπότε επιλέγω αυτό λοιπόν, zero fees λέει αυτή τη στιγμή, κάποιες φορές έχει παραπάνω από zero, έχει γύρω στα 20-30 cent το δολαρίο, αλλά έχει λιγότερο από ένα δολάριο στις μεταφορές. Οπότε θα κάνω μια μεταφορά λοιπόν των 30 ή θα κάνω λοιπόν μάλλον 50 BUSD από την Binance προς την άλλη πλατφόρμα και θα φτάσουν αυτά ακριβώς. Zero fee αυτή τη στιγμή. Εδώ τα βήματα είναι πολύ απλά και εύκολα. Κάνουμε ανάληψη, βάζουμε τους κωδικούς κτλ. Για να επιβεβαιωθεί η ανάληψη και θα πάμε να δούμε τώρα πάλι πίσω στην εφαρμογή λοιπόν τη διαχείριση. Οπότε τώρα εδώ έχουν έρθει τα 50 δολάρια λοιπόν που στείλαμε σε BUSD, οπότε μπορούμε να πάμε εδώ κάτω που λέει Accounts, Crypto Wallet και βλέπουμε λοιπόν τα 50 BUSD. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ λοιπόν τώρα το wallet, αυτό το BUSD, και σε αυτήν εδώ τώρα την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε sell, δηλαδή αν τώρα ήθελα εγώ αυτά τα 50 BUSD να τα μετατρέψω σε ευρώ για να τα κάνω ανάληψη στην τράπεζά μου ή στη Revolut, θα πρέπει να έρθω λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, sell, και να βάλω λοιπόν και να κάνω λοιπόν την πώληση. Ή αν θέλω λοιπόν να κάνω μετά ανάληψη πίσω, δηλαδή αν είχα κάνει κατάθεση στην κρύπτο και ήθελα να κάνω ανάληψη λοιπόν σε BUSD, να τα κάνω ανάληψη λοιπόν στην Binance, να τα μεταφέρω από εδώ από την κρύπτο στην Binance, θα πρέπει να πάω εδώ στο transfer, να κάνω εδώ withdraw και να ακολουθήσω λοιπόν τα βήματα για την ανάληψη λοιπόν, να κάνω μεταφορά από την crypto προς την Binance. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μεταφορές, θα πρέπει να πάμε στην αρχική σελίδα και πάνω ψηλά που λέει transfer και μετά crypto για παράδειγμα και external wallet και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να βάλω τη διεύθυνση που έχω πάρει από την Binance ή και κάποιο άλλο wallet και να κάνω μεταφορά. Και εκεί λοιπόν αν κάνουμε αναλήψεις σε crypto από την crypto προς άλλα crypto.com, αυτή την εφαρμογή δηλαδή, προς άλλα ανταλλακτήρια όπως Binance και οτιδήποτε άλλο, συνήθως λοιπόν επιλέγουμε το δίκτυο αναγκαστικά γιατί έχει σαν επιλογή μόνο το δίκτυο το ERC20, το δίκτυο του Ethereum και χρεώνει λοιπόν υψηλά fee. Αλλά εάν κάνουμε μεταφορές BUSD από την πλατφόρμα, από την εφαρμογή σε άλλες πλατφόρμες και έχουμε λοιπόν λιγότερα fees και προτείνεται λοιπόν να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτήν εδώ την επιλογή. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε μεταφέρει λοιπόν, τώρα γιατί τα μεταφέρουμε στην κρύπτο. Στην κρύπτο τα μεταφέρουμε διότι μπορούμε να τα μεταφέρουμε μετά από την κρύπτο σε τραπεζικό λογαριασμό μας στην Ελλάδα ή και οπουδήποτε αλλού ή και στην Revolut. Και στη Revolut επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά με την κάρτα της Revolut κτλ. Δεν θα κάνω εισαγωγή στο πορτοφόλι της Revolut, μιας και είναι πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσει κάποιος και έχω κάνει ήδη ένα βίντεο, ένα παλιό βίντεο, αλλά υπάρχει ήδη ένα βίντεο για τη Revolut, για το πώς κάνεις λογαριασμό και κάνεις διάφορα πράγματα μέσα στη Revolut. Απλά ήθελα να δείξω τη σύνδεση μεταξύ της Binance και της Crypto λοιπόν και τα βήματα στη πράξη που μπορεί κάποιος λοιπόν να ακολουθήσει.
Και εφόσον έχουμε μεταφέρει λοιπόν κρύπτο τώρα από την Binance στη crypto.com εφαρμογή για να τα κάνουμε ανάληψη στην τραπεζά μας σε fiat currency, τα κάνουμε trade, τα πουλάμε λοιπόν πρώτα στην πλατφόρμα και μετά κάνουμε, ερχόμαστε εδώ στο σημείο που λέει transfer και κάνουμε ανάληψη τα fiat currency μας είτε στην Revolut είτε σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό που θέλουμε να κάνουμε. Και εφόσον θέλουμε λοιπόν να πουλήσουμε τα κρυπτονομίσματά μας και να τα κάνουμε ευρώ και να τα κάνουμε ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής. Τα κάνουμε λοιπόν, τα μεταφέρουμε σε κρυπτονόμισμα, υπενθυμίζω ξανά, στην εφαρμογή της crypto.com και μετά πατάμε λοιπόν στο transfer, στο withdraw και μετά εδώ πέρα στο fiat currency. Αντί για crypto λοιπόν πάμε στο fiat currency. Τώρα, σε αυτό το σημείο, συνήθως, αν δεν έχετε κάνει ένα βήμα εδώ πέρα, θα σας δώσει μια επιλογή για να κάνετε μεταφορά, να κάνετε κατάθεση στη κρύπτο και όχι να κάνετε ανάληψη. Και εδώ σε αυτό το σημείο μπερδεύεται πολλοί κόσμος και δεν καταλαβαίνει. Αυτό που λέει η κρύπτο είναι το εξής. Για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του τραπεζικού σου λογαριασμού ότι είναι δικά σου και ότι δεν είναι κάποιο άλλο, σου λέει να κάνεις μια μικρή μεταφορά, ακόμα και 1-2 ευρώ, μόνο και μόνο για να επιβεβαίωση ότι αυτό το IBAN αντιστοιχεί σε σένα και μετά εφόσον έχεις κάνει λοιπόν αυτή την κατάθεση τότε μπορείς να έρθεις και να κάνεις ανάληψη στο ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό που έκανες κατάθεση. Θα σου δώσει λοιπόν σαν επιλογή SEPA μεταφορές και τότε λοιπόν μπορείς να κάνεις withdraw τα ευρώ σου. Εδώ λοιπόν μπορείς να στείλεις από την Revolut, μπορείς να στείλεις και από τραπεζικούς λογαριασμούς οτιδήποτε εκτός εθνικής όπου η εθνική λοιπόν έχει απαγορεύσει τις μεταφορές προ και από ανταλλακτήρια, προς ανταλλακτήρια δηλαδή από την εθνική και από ανταλλακτήρια προς την εθνική, οπότε χρησιμοποιούμε άλλες τράπεζες ή απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Revolut. Και εδώ λοιπόν συνδέεται η Revolut αν θέλουμε να μεταφέρουμε ευρώ από την crypto προς την Revolut. Οπότε λοιπόν τα βήματα είναι απλά, πατάμε εδώ πέρα λοιπόν ευρώ, επιλέγουμε το ποσό που θέλουμε και κάνουμε την ανάληψη από την, σε fiat currency, δηλαδή από την crypto.com στην Revolut. Οπότε αυτά είναι τα βήματα, είναι πολύ απλά. Τώρα ίσως αν τα ακούσετε έτσι μαζεμένα και χωρίς να τα έχετε κάνει μπορεί να μπερδευτείτε, αλλά την ώρα που θα χρειαστεί να κάνετε αυτές τις μεταφορές μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο ξανά βήμα προς βήμα και να κάνετε όλα τα βήματα αυτά. Τώρα που είδαμε λοιπόν τα βασικά βήματα για τις μεταφορές από Binance Crypto.com και από Crypto.com στη Revolut, θα σας δώσω και κάποια επιπλέον tips. Καταρχήν, όπως είπαμε και στην αρχή, λοιπόν, προτείνω να παραγγείλετε και τις τρεις κάρτες από Binance, Crypto.com και Revolut και θα σας πω λοιπόν τις δυνατότητες και το πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Η κάρτα της Binance έχει limit σε αγορές online-offline μέχρι 8.700 δολάρια. Για αναλήψεις σε ATM μέχρι 290 ευρώ, που ουσιαστικά λόγω ότι έχει και 3 ευρώ fees το ATM και όχι της Binance, 280 ευρώ την ημέρα. Η κάρτα της Crypto έχει όριο πάνω από 2.000 αγορές online αν θυμάμαι καλά, αλλά όριο για αναλήψεις, αν κάποιος ας πούμε χρειάζεται παραπάνω ρευστό, αν θυμάμαι καλά είναι στα 1.500 ευρώ την ημέρα. Οπότε για κάποιον ο οποίος μπορεί να χρειάζεται cash για χύψη λόγους μπορεί να εξυπηρετεί και πάντα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές και να μην βασιζόμαστε μόνο σε μια κάρτα και μόνο σε μια επιλογή. Τώρα, η Revolut από την άλλη λοιπόν έχει επίσης καλά όρια πάνω από 1.000 λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορείτε να τα δείτε στην πλατφόρμα για αγορές, αναλήψεις κτλ. Τη Revolut μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανονικά και σαν τραπεζικό σύστημα λοιπόν, αλλά την Crypto και την Binance δεν μπορούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες και τα χρήματα που υπάρχουν μέσα κανονικά και να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση και ουσιαστικά μπορεί να μην χρειάζεται καν να κάνει κάποιος και μεταφορές προς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται για χύψη λόγο, γιατί μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάποια τραπεζική μεταφορά λοιπόν προς δημόσια αρχή ή οποιονδήποτε λοιπόν για χύψη λόγος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Revolut λοιπόν και μπορεί να κάνει αυτή τη μεταφορά λοιπόν, αυτή τη σύνδεση από Binance σε Crypto.com και από την Crypto.com fiat currency στη Revolut και από εδώ μπορεί να κάνει κάποιες συναλλαγές και μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Έχει μέσα και κρύπτος να αγοράσετε και μετοχές και διάφορα άλλα λοιπόν που μπορείτε να αγοράσετε μέσω της Revolut, αλλά δεν προτείνω διότι δεν μπορείτε να κάνετε αναλήψεις στα κρυπτονομίσματά σας από την Revolut σε άλλα ανταλλακτήρια και επίσης έχει πολύ ψηλά fees για να κάνετε αγορές ή αγορές λοιπόν κρυπτονομισμάτων μέσα στην πλατφόρμα. Αλλά προτείνω λοιπόν σαν εναλλακτική να έχετε κάρτες Revolut, λογαριασμό πιστοποιημένο και Crypto και Binance κτλ. Και να
Και σαν εναλλακτική λοιπόν, διότι μπορεί να χάσει κάποιο την κάρτα τη Crypto ή τη Binance και για χύψη λόγο λοιπόν κάποιο να χρειάζεται άμεσα cash ή οτιδήποτε. Και μπορεί λοιπόν να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει λοιπόν έξυπνα τις άλλες δυνατότητες και τις άλλες επιλογές. Οπότε λοιπόν, αυτά ήταν τα βήματα. Όπως είπα και πριν, την ώρα που χρειάζεται να κάνει κάποιος λοιπόν στην πράξη τις μεταφορές, μπορεί να δει ξανά αυτό το βίντεο και τα σημεία τα οποία χρειάζεται λοιπόν βήμα-βήμα και να κάνει λοιπόν όπως δείχνουν στο βίντεο τις μεταφορές και οτιδήποτε χρειάζεται. Και φυσικά οποιαδήποτε απορία μπορείτε να γράψετε ανά πάσα στιγμή κάτω από το βίντεο και ευχαρίστω να σας βοηθήσω. Λοιπόν, ακολουθήστε με στο Twitter, μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr, like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση για αναλύσεις και tips και πολλά άλλα που δείχνουμε στο κανάλι καθημερινά. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!